πας εσύ εδώ πέρα. Παρατρούπερ, παρατρούπερ. Μάνος του ξέρει τι κάνεις. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Δημήτρης, βρίσκεστε στο Busted. Σήμερα είμαι εδώ, μαζί με γυαλιά, πρώτη φορά. Τώρα τελευταία τα πήρα. Οπότε να δείτε λίγο κάτι αντανακλάσεις, λίγο κάτι σπαστικές. Δεν μπορώ να τις αποφύγω γιατί τα μάτια μου τα έχουν παίξει όλη μέρα πάνω από μια οθόνη. Σήμερα θα παίξουμε το καινούριο Call of Duty, την private beta συγκεκριμένα. Call of Duty WW2 λέγεται, διαδραματίζεται στα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην ουσία το Call of Duty επιστρέφει στις ρίζες του. Και η αλήθεια είναι πως είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω. Έχω παίξει δύο ματσάκια μόνο λίγο για να το δω χθες το βράδυ. Και είμαι ενθουσιασμένος γιατί έχω παίξει πάρα πολύ Call of Duty, το Black Ops 1 στο multiplayer και ειδικότερα Bare Bones. Αυτό το mode στο multiplayer το οποίο δεν σου επιτρέπει να έχεις attachments και διάφορα perks πάνω. Perks μπορεί και να έχει, αλλά attachments στα όπλα δεν είχε. Και το ισορροπούσε λίγο, το έκανε λίγο πιο δίκαιο. Οπότε έπαιζα πάρα πολύ από εκείνο και υποθέτω ότι λόγω και της χρονολογίας που διαδραματίζεται τώρα το καινούριο το Call of Duty θα έχει επιστρέψει και εκεί λίγο στις ρίζες του. Αν και αλήθεια είναι χθες που έπαιξα δύο ματσάκια τις άρπαξα. Αλλά για να μην σας κουράζω άλλο, πάμε να ξεκινήσουμε. Join the fight, πατάω και πάμε να συνδεθούμε. Χθες μπήκε κατευθείαν και έπαιξα ματσάκια κανονικά. Τώρα για τις εντυπώσεις, δεν θέλω να σας πω τώρα τι εντυπώσεις έβγαλα από δύο αγώνες. Έχουμε γράψει και preview στο bus.gr, μπορείτε να μπείτε να το δείτε, αφήσω και link στην περιγραφή. Δεν μπορώ να σας πω γιατί σίγουρα δεν έχω βγάλει ολοκληρωμένη άποψη μόνο από δύο ματσάκια. Πάμε κατευθείαν, έτσι και έτσι δεν έχω ξεκλειδώσει και πολλά πράγματα. Team Deathmatch εννοείται. Απλά να σας πω ότι με το που ξεκινάει το παιχνίδι, π.χ. στη multiplayer, μας έβαλε να διαλέξουμε σε ποιο division θα είμαστε. Ξέρω αν θα είμαστε infantry, αεροπορία κλπ. Δεν θα το κρύψω ότι είδα στοιχεία δανεισμένα από το Battlefield 1, το Battlefield 1 δηλαδή που κυκλοφόρησε πέρυσι. Έχει στοιχεία δανεισμένα το Call of Duty το καινούργιο. Βλέπω ότι μας έβαλε κιόλας στο Point the Hook. Point the Hook. Για να παίξουμε. Και επίσης είδα και έχει αυτό το. Θα το δείτε τώρα ότι με το R3 ορμάει, ξέρω εγώ, με την ξυφολόγχη. Ένα στοιχείο το οποίο η αλήθεια είναι ότι ήταν στο. Στο Battlefield 1 και αυτό. Infantry, βλέπετε εδώ, αυτό έχω επιλέξει. Πάμε από εδώ πέρα. Γραφικά έχει πάρα πολύ ωραία. Και η αντανακλάση και η φωτισμή είναι πάρα πολύ ωραία. Frames 60 κλασικά. Επίσης βλέπω ότι είναι πιο μικρές, είναι διαβαθμισμένες. Είδα που ξεκινήσαμε. Οπότε άμα δεν μιλάω πολύ, να ξέρετε γιατί θα έχω την προσοχή μου στο παιχνίδι. Δείτε αυτό τώρα που σας είπα, βλέπετε. Που ορμάει με το R3. Έλα. Πάρτα. Το πήρα. Λοιπόν. Είδα το Δημήτρη το βλάβο που έγραψε και το preview στο site να σχολιάζει πως το πέταγμα της χειρομοβίδας. Αφήστε με ρε παιδιά. Άιτε κι εσύ. Λοιπόν, δεν πετάξω από εδώ. Ναι, όντως φεύγει λίγο περίεργα να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τους χάρτες καθόλου. Βλέπω να τις αρπάζω. Είναι πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα Call of Duty. Αυτά τα διπλά άλματα και τα sprint και τα tackles δεν τα έχει ευτυχώς. Ευτυχώς, έλα το πλάτε εσύ. Πού σου καταρρύχνω. Όχι, ήταν δύο. No! I am Καζούγια, λέει ο άλλος. Έχει μια ταινία που λέγεται Καζούγια. Όσοι μισείτε τον εαυτό σας, πάτε δείτε τι. Λοιπόν. Μπορώ να πω πως το περιβάλλον εδώ και τα σκαμμένα λαγούμια και τα αναχώματα του Παγκοσμίου Πολέμου του Δεύτερου και πιο παλιά είναι ωραία αποτυπωμένα στις πίστες και μια άλλη πίστα που έπαιξα χθες ήταν πολύ ωραίο αυτό το feeling της πίστας. Εδώ γίνεται χαμός βλέπω. Βέβαια με αυτό το οπλάκι που έχω δεν μπορώ να σημαδέψω καλά. Όχι, καλά βέση. Άγι και αυτός. Payback κιόλας έτσι. Ελάτε εδώ. Εδώ μεγάζωσαν. Λοιπόν. Τώρα αυτό που κάνω δεν ξέρω αν είναι καλό. Όχι.
Λοιπόν, δεν είμαι συγκεντρωμένος, δεν είμαι συγκεντρωμένος. Του γάμου του καραγκιόζ την πέταξα. Επ, όχι! Είναι δυνατόν! Έχει πιστολάκι. Αυτός ο Σάκης που πυροβολάνε και τους απεχθάνομαι κάθε φορά που ξεκινάνε. Εγώ. Τι σκατά. Εντάξει, εδώ το πλημμύρισα τελείως. Έχω και καφέ, έτσι. Θέλω και εγώ αυτό το όπλο που έχει. Τα όπλα ακούγονται λίγο περίεργα. Α, είναι με suppressor. Είναι με σιγαστήρα. Οπότε εντάξει. Τεράστια οπτική αναβάθμιση, παιδιά, από τα προηγούμενα Call of Duty δεν βλέπω. Δεν είναι απαραίτητα κακό, ωραία ήταν και τα προηγούμενα. Αλλά τελευταίος. Αυτός ο KDM87 εγώ είμαι. Άμα θέλετε κάντε μου και add friends στο PSN. Αλλά βγήκαμε τελευταίοι. Νομίζω ότι με έβαλε και στη διάρκεια του αγώνα. Ωραία, skip αυτά. Δεν θα κάνουμε leave. Division. Πάμε να δούμε εδώ. Κάνω απλάκι. Μπα. Α, μπορούμε. Τι είναι το εμένα. Μη ένα. Όχι, δεν θέλω αυτό. Αυτός με ποιο έρχεται όμως τώρα, ναι. Έχει πράγμα πάντως για μπέτα εδώ να ξεκλειδώσουμε. Και εδώ έχει και τα attachment του όπλου. Χειροβίδα. Sticky bomb. Rank 8 ξεκλειδώνει. Tactical. Concussion. Εντάξει, κομπλέ είμαστε. Αυτό είναι το παλικάρι μας εδώ. Και από εδώ αλλάζει. Airborne, Armored Mountain, Expeditionary. Βλέπεις εδώ πέρα, άμα θες. Άμα θέλετε, το αλλάζετε, ρε παιδί μου. Ξεκλειδώνετε εδώ με ένα token. Token, έτσι. Πάμε. Γιβραλτάρ. Τρεις πίσες νομίζω έχει private beta. Γιατί αυτή είναι η τρίτη που θα παίξω. Από όλες αυτές που έπαιξα. Για να τη δούμε για αυτήν τι θα κάνουμε. Δεν μπορώ να βγαίνω τελευταίος. Εντάξει, είπαμε. Δεν έχω παίξει πολύ, αλλά είπαμε. Τόσο άχρηστος. Τόσο! Καφεδάκι για ενέργεια. Να οξυθούν τα νεύρα, τα οπτικά. Άντε πάλι αυτό. Θα παίξουμε κανένα domination μετά. Αλλά η αλήθεια είναι το Team Deathmatch είναι το αγαπημένο μου. Πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ. Όλοι από εκεί. Κάτι κουνήθηκε εκεί. Φύγε ρε πουλάκι μου από μένα. Γιατί με αυτό το... Έχει sniper. Και βέβαια, ξανά είπα και θα τη φάω εγώ, εννοείται. Τι γίνεται ρε παιδιά! Κάτι έχει πάρει φωτιά εδώ πέρα ο υπολογιστής, είναι το PlayStation, είναι κάτι ακούγεται πολύ μάλλον λόγω ζέστης. Ελπίζω να μην κάνει κανένα μπαμ τώρα εδώ. Το βίντεο που ανεβάζω είναι αυτοκτονίας. Τι έγινε πάλι, τι έγινε πάλι. Λάτε να σας φάω. Να τους να υπεράσω. Τι έκανα ρε. Νουμπάς. Κατεβάζω τα χέρια για να μην βολεύει. Εννοείται. Στα τυφλά χειρομοβίδα και ό,τι γίνει. Ευτυχώς δεν σκοτώνεται συμπαίκτες μας. Πού πάτε παλικάρι μου, εδώ πάμε κάπου μαζί. Αχ.
Πάμε τώρα εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω τις πίστες, δεν τις ξέρω. Έλα. Τι έγινε, ποιος σκότωσε? Εννοείται εγώ, έτσι. Τον ηλίθιο. Τον ηλίθιο. Παλικάρμιση, από πού σε έφαγαν? Από πού σε έφαγαν? Εγώ, δεν μπορώ να σκοτώσω μακρινά. Από πίσω, από πίσω ήρθα. Αυτό ήταν ο καφές μου που ακούμπησε στο τραπέζι. Βλέπω πάλι να... Όχι πάλι! Μα... Λοιπόν... Πρέπει να το πάρω λίγο σοβαρά. Οι πίσες πάλι είναι μικρές, έτσι. Αυτό δηλαδή που έχει το Call of Duty πάντα, ότι δεν είναι τόσο τακτικής, αλλά τόσο run and gun. Ισχύει και εδώ κανονικά. Ισχύει και εδώ κανονικά και εδώ πέρα κάποιος τον ήπιε. Τον ήπιε! Άιντε, γιατί... Άιντε. Έλα ρε, ξεπρόβαλε. Ξεπρόβαλε, μωρή κουφάλα. Στο διάλο. Οπ, οπ, κουναβάκι. Κουναβάκι. Ε, κουναβάκι. Ποιος, έλα, τώρα, τώρα. Γιατί εκεί και τι γίνεται, εκεί σφαγή. Τίποτα. Η δική μου πού είναι, πού πάνω, γιατί πάνω από την άλλη πλευρά. Κοίτα τον άλλο τον καμπερά. Καμπερά θα μου πεις μισθυμίες καθόταν. Αλλά εκεί λες και με περίμενε. Περίμενε τον άλλον μου, βγήκα εγώ. Έχει αυτά τα mount guns εδώ πέρα να χρησιμοποιήσεις. Αλλά ποιος θα έρθει εδώ, έρθει κανένας. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα πριν για το συσχετισμό με τον Black Ops 1 και τον Bergmos. Όντως δεν έχει πολλά μπλιμπλίκια. Δεν έχει πολλά μπλιμπλίκια να βάζεις, να κάνεις, να ράνεις. Λογικό κιόλας λόγω και της θεματολογίας που πραγματεύεται το παιχνίδι. Αλλά... Πού να σημαδεύσουμε αυτό. Ποιος τον έφαγε αυτό. Ποιος σε έφαγε εσένα. Ωραίο είναι ανταγωνιστικό. Run and gun, θα πεθάνεις 100 φορές. Θέλει και τύχη. Εδώ δεν πέφτω ξανά. Πάλι. Πάλι, πάλι εμένα. Μήπως δεν με βολεύει το όπλο. Δεν έχω ξεκλειδώσει κανένα καλό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα τεστάρει ακόμα μια φορά τα αντανακλαστικά σας. Το περσινό, το Infinite Warfare, παιδιά, δεν μπορούσα να παίξω καθόλου το multiplayer. Promoted. Λοιπόν, συγχωρέστε με κιόλας, έτσι. Έχω και την προσοχή μου εδώ πέρα, ότι πρέπει να μιλάω κιόλας. Αλλά... Νάτος, νάτος, ακόμα δεν ξεκίνησε, προβολούσε. Το ότι ξεκινήσανε πάντως και κάνανε οπισθοδρόμηση στο Call of Duty και πήγανε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οπισθοδρόμηση εννοώ για καλό, έτσι, και γύρισε στην... Στα γνώριμα εδάφη του. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα, θεωρώ. Αυτός τώρα που βγήκε, μέσα ήτανε. Είναι ένα πολύ καλό βήμα. Καλό να βλέπουμε αλλαγές. Είχε κουράσει αυτό το πράγμα το μοντέρνο. Έφτασε στο μεταμοντέρνο. Και ποιος ήξερε ακόμα που θα φτάσει. Έλα ρε αγόρι μου. Έλα ρε αγόρι μου. Λοιπόν, ωραία αυτή η πίστα, αλλά με κούρασε λίγο. Κάποιος πέταξε εδώ. Πώς. Τι άλμα έκανε τα γόρια μου και όσο. Τι εγώ θέλω. Μουαν.
Δεν, μάλλον αυτό το όπλο είναι για μεσαία απόσταση, δεν μπορώ να το συγκεκριμίσω. We have the momentum. 64-64. Ούτε τη σκάλα. Έλα, αγόρι μου. Έλα, λεβέντι μου. Κάτσε ρε τα αγόρι μου λίγο. Ακόμα δεν πρόλαβα να γεμίσω. Πάμε από εδώ. Τι έγινε. Α. Α. Δεν έχει τάκλι, έχει γιόλο άλμα. Λοιπόν, θα παίξω domination μετά. Άι, δυο ματσάκια παίξαμε τώρα, team deathmatch. Λίγο χαρά δεν πήρα. Defeat πάλι. Ο Laurel. Ο Laurel μας πήρε τα βρακιά. Εδώ triple kill έκανε. Πού έριξε εδώ. Εντάξει. Πάμε. Τρώει κάτι καλωματάκια λίγο. Μετά από τέλος αγώνων κολλάει λίγο και στις οθόνες. Προς το παρόν δεν κόλλησε με το ματιά. Τρίτη. Φαντάσου, βγήκα εγώ τρίτος έτσι, έτσι πως έπαιζα. Από την ομάδα μου. Και τώρα εδώ δεν έχει όπλο και είναι όλος έτσι. Εγώ. Οπ. Προαγωγή. Skip. Να παίξουμε κάνα τέτοιο. Κάνα domination. Θα παίξω domination. Find match. Hard point. Και αυτό είναι ωραίο. Mospit. War. Α, ωραίο φαίνεται αυτό. Αλλά δεν το ξέρω καθόλου. Θα παίξω domination. Για να δω, θα βρει τόσο εύκολα παίχτης και δώσω το team deathmatch. Πάλι στο Γιβραλτάρ. Γιβραλτάρ. Θα πιω καφέ. Και εννοείται μόλις έπιζα καφέ, ξεκινήσω το μήνυμα. Take control. Για να δω που μας έβαλε. Να έχεις να είπε την πολύ. Mission begins now. Remember your training. Fire the hole! Πάω από το Yolar τελείως. Κάτσε να πάμε πάνω από το Alpha. Πού τα αγόρι μου. Είδες, οι άλλοι πάνε όλοι μαζί. Εμείς κι εγώ κι ο Αλάς, όπου να είναι. Άιντε. Άιντε κι εσύ. Κοίτα, είναι κι άλλος, είναι κι άλλος. Τέλειο, δεν τα είχαμε στα δυο τα points. Ξανά domination. Στην ουσία domination, έτσι φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι το ξέρουν ότι έχει κάποιες περιοχές σαν σημαίες δηλαδή και πρέπει να εκεί πέρα να τα καταλάβει κάθε ομάδα, να πάει και να μείνει για κάποιο διάστημα εκεί πέρα. Γνωστό, παντού, σε όλα τα παιχνίδια έχουν βάλει domination mode. Τι πόντους να πάρουμε, τίποτα, ένα kill είχαμε. Continue. Λοιπόν, το πιο μικρό level είμαι, έτσι. Και η team 87. Είπαμε έτσι, όποιος θέλει και είναι στο PSN δραστήριο και αυτά, εννοείται να τα πούμε κιόλας. Και να κάνετε και join στην ομάδα, το community του Basti.gr στο PlayStation. Αν μπείτε δηλαδή, κάνετε αναζήτηση, είναι Basti.gr. PlayStation Community. Μέσα από το PlayStation, μέσα από την κονσόλα, μπορείτε να το δείτε, να κάνετε join. Εκεί πέρα τα πούμε, θα κάνουμε και τίποτα party chat να τα λέμε, να παίζουμε χρυθάκια μαζί, να τα λέμε. Ανεβάζουμε πολύ ωραία screenshots εμένα, δηλαδή, αν και δεν μου αρέσει η όλη χρηστικότητα που δεν έχει δοθεί ακόμα στα community του PlayStation, φαντάζομαι τον καιρό θα το εξελίξει η εταιρεία. Αλλά προς το παρόν, μόνο που δίνει δυνατότητα να ανεβάσεις απευθείας screenshots
από τα παιχνίδια και ανεβάζουμε πολύ ωραία και πολύ ιδιαίτερα, θα δείτε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και εννοείται να πείτε να ανεβάσετε και τα δικά σας γιατί μπαίνουν και έχουν και χαβαλέ. Αυτό. Είπαμε, community στο PlayStation λέγεται bust.gr, PlayStation Community. Μια αναζήτηση εδώ από το μενού και το βρίσκεται. Σαν πολύ δεν μπήκαμε, τι γίνεται. Για να δούμε. Infantry μόνο. Ωπα, έχουν και καράβια εκεί πέρα. Αεροπλανάρισε εδώ πέρα. Χαμός, πόλεμος, πόλεμος. Από πίσω. Πραγματικά οι άλλοι δικοί μου που είχαν πάει, ξέρω εγώ, πήγαν στο C, πήγαν στη βάση τους. Ωπ, τι έγινε μαστόρι. Τι έγινε μαστόρι κι εσύ. Όλους έναν έναν. Εγώ είμαι αγόρι μου, εγώ είμαι. Το πήραμε όμως. Κάτι ήταν γι' αυτό. Τι είναι που για χάσαμε το αλφα. Από πού και σου χάσαμε το αλφα ρε παιδιά. Δεν τόσο πλημμύρα ρε παιδιά. Έρχεται κάποιος πίσω μου, φιλαράκια. Κοίτα τον! Εδώ την έφαγε, εδώ! Τι να πω. They're capturing Abel. Από τίποτα κάτι γι' αυτό. Charlie is ours. Playmaker. Abel is lost. Enemy recon aircraft observed. Γιατί ρε παιδιά έτσι. Γιατί ξεχιάστε έτσι. Ωπ, level up το όπλο. Πετάει ο άλλος εκεί. Ωραίες πίστες, μ' αρέσουν όλες και... Αυτό είναι το Call of Duty. Εκεί λοιπόν που μπορεί να ξεκινήσει μέσα σε 2 δευτερόλεπτα μπορεί να έχεις πεθάνει. Έχει αυτό το χαλαρό χαρακτήρα όμως το άτιμο. Που... ξέρω εγώ 20 λεπτά επίσης θα πω να παίξω. Και θα χαλαρώσει, θα παίξει 2-3 ματσάκια γρήγορα. Και αυτό νομίζω και από τους λόγους που το έκανε και γνωστό. Έλα εδώ, πού είσαι εσύ. Όχι, παρά λίγο το τρίπλ. Όχι. Και πάντα, όπως και σε κάθε άλλο παιχνίδι, θέλει εξάσκηση, έτσι. Άμα δεν ρίξετε εργατόρες σε κάθε παιχνίδι, δεν πρόκειται να τα πάτε καλά. Ο πάνω 13 εδώ πέρα μας κέντησε. Εδώ γιατί γίνεται κρίξερ, γιατί ρίχνει άλλος, τι ρίχνει. Να το συζητήσουμε πρώτα. Να το συζητήσουμε πρώτα. Πού πας εσύ εδώ πέρα. Παρατρούπερ, παρατρούπερ. Μάνος του ξέρει τι κάνεις. Πω. Πω. Πετάει σε άσχετα σημεία και δεν ξέρω πρέπει να πάω. Εντάξει, αντανακλαστικά τι αγριόγατας έχει αυτός. Και εννοείται, δεν θα πέθαινε τόσο εύκολα. Και εννοείται με περιμένει. Ή όχι. Άλλος από μπροστά, από πίσω. Double penetration εδώ πέρα παίχτηκε. Και δεν το δέχομαι. Ρε. Avenger! Kingslayer! Και Game of Thrones!
Το οποίο πλάκα πλάκα θα βγει το επεισόδιο. Άντε πουλάκι. Πάλι χάφτε. Μάλλον χάνουμε πάλι. Εγώ είμαι το τελευταίο death. Όχι, είμαι το πρώτο τελευταίο. Εντάξει, εδώ παίζουν κάποιοι άνθρωποι εξωπραγματικά, έτσι. Domination. Take control. Πάμε, πάμε. Advance and take position. Enemy controls A. We're dug in at Charlie. Σκότσο κανένα τζάμπα τη χειροφύλλα. Τι έγινε πάλι. Γιατί δεν πεθαίνουν απλά τόσο εύκολα. Όχι, γιατί πεθαίνω εγώ τόσο εύκολα, μα γιατί δεν πεθαίνω. Βέβαια δεν το κάναμε. Με το πέθανα εγώ, κατευθείαν. Μην τους αφήσω ένα λεπτό. Ελάτε ρε κατιά. Θα σας παίξω μπινιά. Ε, ας το απλούμε ρε. Ε, δικό μου σχέδιο είναι αυτό. Σιχά, ναι, ναι, πήγαινε εκεί πέρα. Μπράβο. Ωραία, κάνεις το θύμα και το δόλωμα. Και την έφαγα εγώ. Χαμός. Αυτή η μασκά μαζί είναι. Γιατί παίζεις με τις φωτιές άλλο. Παίζεις με τη φλόγα. Πω πω χάνουμε. Χάνουμε, αλλά χάνουμε. Εννοείται. Στα λιχάρια. Να το συζητήσουμε λίγο. Δεν γίνεται να είστε τόσοι. Τι γίνεται από εκεί. Εκεί χαμός. Τι με μυρίστηκε αυτός. Ελάτε να τα πάρετε. Εννοείται σιγά μου σκότωνα από τους απότους. Πήγαινε εκεί προς να δεις κάτι. Πήγαινε λίγο. Μακυρώθω! Τελείωσε ο καφές. Το σημαίνει... Μου τα κερδίσουμε. Μπα. 84-163, τα πλησκόρ μας. Ρε τα γόρι μου εσύ καλό. Θα παίξτε. Ναυάγησα, ναυάγησα τελείως τώρα εδώ. Ούτε ένα point. Τουλάχιστον καθίστε εδώ ρε παιδιά. Αν έχει και ένα καλό single player campaign το παιχνίδι, το οποίο θα είναι 5 ώρες, ας είναι και 8, δεν πειράζει. Θα... Είναι ωραία, ωραία ατμόσφαιρα, δηλαδή βασικά να δημιουργήσει το κλίμα λίγο του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, γιατί τώρα μόνο από το multiplayer δεν το... Πολύ παίρνεις, επίσης είναι ωραίες, μικρές, αλλά τόσο θάνατος, παιδί μου. Εντάξει, και okay, έχω να παίξω καιρό Call of Duty, να πω την αλήθεια. Λίγο το Infinity Warfare το προσπέρασα. Και στην πέτα έγινε χαμός. Και με αποθάρρυνε λίγο. Όσοι έρχεται τώρα και παίζετε την private beta, εννοείται που σας είπα έτσι, μπείτε να παίξουμε και μαζί. Και... Εννοείται θέλω να ακούσω και την άποψή σας που σας φάνηκε το παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί εμένα μου φάνηκε οκ, ωραίο, κλασικό gun and run. Το οποίο όμως χάνει λίγο από αίσθηση. Δηλαδή θα ήθελα να μου δίνει λίγο παραπάνω την αισθητική του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Όχι που δεν τη δίνει. Απλά ξέρω ότι μια φορά ένα σκηνικό και μόνο δεν αρκεί. Ή μια μικρή πίστα. Θα μπορούσε να ήταν έτσι πιο ατμοσφαιρικό. Ξέρω, δεν μπορώ να βρω καλή λέξη.
αυτή την ώρα. Για να δούμε πώς θα πήγαμε κιόλας. Μην τρως τώρα σκάλωμα. Φανταστείτε αν εγώ έτσι όπως έπαιξα είμαι εκεί. Χειροκροτάει άλλος. Μπράβο. Λοιπόν, θα το αφήσω εδώ. Παίξαμε δύο ματσάκια Team Deathmatch, παίξαμε και δύο ματσάκια Domination. Πιστεύω ότι είδατε πάνω κάτω πώς κινείται το καινούργιο Call of Duty. Θεωρώ ότι και αρκετοί κιόλας από εσάς θα είχατε την ευκαιρία να παίξετε και την Private Beta, γι' αυτό θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη. Τώρα, αν θέλετε να παίξουμε κι άλλο, θέλετε να δείτε κάτι άλλο από το Call of Duty, εννοείται περιμένω και τα μηνύματά σας. Και θα τα πούμε στο Facebook page μας, στο Bast.gr, στο Facebook group μας, στο Greek Bast Gamers, στο Instagram, Twitter, στο site, στο Bast.gr και εννοείται εδώ πέρα. Μην αρχίσετε πάλι Call of Duty Battlefield, έτσι. Είπαμε. Έχουν φτάσει στο σημείο και στο επίπεδο το οποίο διαφέρουν αρκετά το ένα με το άλλο, όχι σε θέμα ποιότητας αλλά και σε θέμα ύφους. Αυτά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Bye.